Ο λόγος που διάλεξα να ψηφίσω το ΣΥΡΙΖΑ είναι για να έρθει η ανατροπή και να αλλάξει το καθεστώς στην Ελλάδα. Για να έρθει η ελπίδα. Πιστεύω ότι δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, δεν ψηφίζω μόνο για την Ελλάδα για να αλλάξει μόνο η κατάσταση στη χώρα μου, αλλά πιστεύω ότι όλη η παγκόσμια κοινότητα περιμένει από την Ελλάδα μία σπίθα να ανάψει για να αλλάξει ο ρούς της ιστορίας, για να αλλάξει η ιστορία σε όλο τον πλανήτη. Βλέπετε ότι και τον τελευταίο καιρό ακόμα και οι Αμερικάνοι παίρνουν μέτρα. Είναι η πρώτη φορά που ο Ομπάμα εξάγγειλε προχθές ότι, μάλιστα στο Κογκρέσο, είπε ότι πρέπει να φορολογηθεί το κεφάλαιο. Λοιπόν, άρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ήρθε η ώρα να αλλάξει αυτή η νοοτροπία που έχουν, ότι πρέπει να πληρώνουν οι φτωχοί και το μεγάλο κεφάλαιο να είναι ασύντοτο. Λοιπόν, εγώ ψήφισα λοιπόν το ΣΥΡΙΖΑ για να έρθει αυτή η ανατροπή και να ξεκινήσει από την Ελλάδα αυτή η ελπίδα και να μεταδοθεί σε όλη την Ευρώπη. Βλέπετε ότι μια μεριά επιβάλλουν μέτρα στους φτωχούς, επιβάλλουν μέτρα στους οικογενειάρχες, στους φτωχούς, στους πολυτέχνους και δεν πληρώνουν και χαρίζουν φόρους στα μεγάλα κανάλια, στα κόμματα. Το βλέπετε με τα δάνεια που έχει το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία, το Mega Channel, τετάλλα τα κανάλια. Βλέπετε όλα αυτά τα δάνεια. Κάθε μέρα ακούγονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά κανένας αυτή δεν υδρώνει. Πιστεύουμε λοιπόν ότι, σαν λαός, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ανταποκριθεί σε κάποια από αυτά, ούτως ώστε να σταματήσει η φοροδιαφυγή, όχι η φοροδιαφυγή μόνο, αλλά αυτή η σπατάλη που γίνεται στο δημόσιο τομέα με τις μίζες και τις προμήθειες. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αυτό θα σταματήσει πια και θα γίνει εξυγίαση του δημόσιου τομέα, εξυγίαση του κράτους. Αυτό που ο Καραμαλής δεν τόλμησε να κάνει το 2004, που είπε επανίδρυση του κράτους, πιστεύουμε ότι θα γίνει τώρα. Με αυτή την ελπίδα δηλαδή ψηφίζουμε ΣΥΡΙΖΑ.